Στην Υπουργό Ενέργειας τονίσαμε την ανησυχία μας ως κόμμα για την περαιτέρω εξέλιξη του ερευνητικού μας προγράμματος στην ΑΟΣ λόγω των παράνομων και απαράδεκτων ενεργειών της Τουρκίας αλλά και της αναβολής των προγραμματισμένων γεωτρήσεων από τις εταιρείες λόγω της πανδημίας. Επαναλάβαμε ότι έχουμε ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ και ότι ελπίζουμε πως οι εταιρείες δεν θα ζητήσουν περαιτέρω παράταση. Εκφράσαμε επίσης τις ανησυχίες μας για τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης για δημιουργία ή όχι του τερματικού υγροποίησης. Τονίζοντας για μια ακόμα φορά ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν έτοιμοι με όλες τις τεχνοοικονομικές μελέτες, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτούνται 3 χρόνια και να προχωρούσαμε στην εξέβρεση στρατηγικού επενδυτή με την εξέβρεση των αναγκαίων ποσοτήτων φυσικού αερίου. Ανησυχίες εκφράσαμε και για το τέλμα στις διαπραγματεύσεις Κύπρου και Ισραήλ για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη, τονίζοντας ότι εδώ και 7 χρόνια οι δύο κυβερνήσεις δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία συνεκμετάλλευσης και ότι το μοναδικό επιβεβαιωμένο κοίτασμα παραμένει ακόμα αναξιοποιητό. Τέλος, ζητήσαμε ως κόμμα ενημέρωση για το έργο της εταιρείας Ίδρυμα Αθράκου. Τι κάνει αυτή η εταιρεία, η οποία χρηματοδοτείται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ποιος την ελέγχει, και απαιτήσαμε από την Υπουργό να καταθέσει στη Βουλή τον προϋπολογισμό της. Επιπρόσθετα, για τα ακόλουθα τονίσαμε. Το Υπουργείο διαβεβαίωνε τη Βουλή ότι η είσοδο μας στη ελεύθερη ανταγωνιστική αγορά για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να καλύψουμε το στόχο μας αναφορικά με τη διείσδυση των ΑΠΕ, αλλά και των δεσμευτικών μας στόχων για υλοποίηση μέχρι το 20, θα γυρώνουν τον Ιούλιο του 2016. Η ΕΡΑΕΚ προχώρησε σε ρυθμιστική απόφαση με οδικό χάρτη μέχρι τον Ιούλιο του 2019. Οι φόβοι μας για περαιτέρω καθυστερήσεις επιβεβαιώθηκαν, αφού οι διαδικασίες πιθανώς να ολοκληρωθούν το 2022 και πιθανότερα να μας επιβληθεί βαρύτατο πρόστιμο. Και όλα αυτά, ενώ η κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν κατανοεί ότι ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς, τον οποίο διόρισε η ίδια, φέρει βαρύτατες ευθύνες για αυτή την κατάσταση. Η εσχροκέρδεια από τις εταιρείες πετρελαιοειδών στις τιμές των καυσίμων συνεχίζεται και η κυβέρνηση συνεχίζει να πιστεύει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και όλα αυτά, ενώ η κυβέρνηση δεν προχωρεί στην εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων για την επίλυση του προβλήματος, δεν υλοποιεί τις εισηγήσεις της μελέτης που η ίδια διενήργησε για τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού, που σήμερα είναι ανύπαρκτες, συνεχίζει να επιβάλλει ΦΠΑ και στο φόρο κατανάλωσης και έχει εγκαταλείψει την υγραριοκίνηση. Από το 2015, αποφάσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για καταχρηστικές ρήτρες σε δανειακές συμβάσεις με τράπεζες έχουν σταλεί στην νομική υπηρεσία για να προωθηθούν στα δικαστήρια. Μόλις πρόσφατα 3 υποθέσεις και μετά από 5 χρόνια και φοβερές πιέσεις από την Επιτροπή Εμπορίου έχουν καταρρεθεί στο δικαστήριο. Από τον Ιούνιο του 2017 ψηφίστηκαν η νομοθεσία για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, οι προβλεπόμενοι κανονισμοί αλλά και το νομοσχέδιο μεταφοράς της οδηγίας 115 του 2006, σύμφωνα με την οποία μόνο μια οντότητα θα μπορεί να εισπράττει από τις επιχειρήσεις, ακόμα αναμένουν των νομοτεχνικών του έλεγχων από την νομική υπηρεσία, με αποτέλεσμα να εισπράττει όποιος θέλει και όσα θέλει από τις επιχειρήσεις μικρές και μεγάλες. Η αδικία για τη μη συμπερίληψη των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση και των αιμοκαθαρώμενων νεφροπαθών με περιτονιακή κάθαρση στην ειδική διατίμηση 08 στους λογαριασμούς της ΑΕΚ ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο του 2016 με απόφαση του Υπουργείου. Στις 7/11 του 2017, μετά από αρκετές συνεδριάσεις για το θέμα, ο τέος Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου ανάφερε στα μέλη της Επιτροπής ότι έχουν καταλήξει στα κριτήρια ένταξης της ειδικής διατίμησης όλων των κατηγοριών των ασθενών και ότι ήταν σε διαδικασία ετοιμασίας των εντύπων αίτησης. Το σχετικό διάταγμα αναμένει και αυτόν τον νομοτεχνικό έλεγχο στην νομική υπηρεσία εδώ και χρόνια. Και όλα αυτά, ενώ οι πολίτες ακόμα περιμένουν να τους προστατεύσει η κυβέρνηση, περιμένουν να έρθουν οι αδικίες. Και οι ευθύνες δεν βαραίνουν μόνο την νομική υπηρεσία, αλλά βαραίνουν πρωτίστως την κυβέρνηση, που αν ήθελε να προστατεύσει τους πολίτες, θα απαιτούσε από την νομική υπηρεσία να τελειώσει άμεσα, όπως έκανε με νομοσχέδια που είχαν στόχο να προστατεύσουν τις τράπεζες. Παράλληλα, η κυβέρνηση ακύρωσε τη δημιουργία του επιστημονικού τεχνολογικού πάρκου ως βασική υποδομή για την προαγωγή της έρευνας, της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της έξυπνης εξειδίκευσης, για την υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας, αλλά και τη μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο εφαρμοσμένης γνώσης. Έναν τόσο σημαντικό έργο, το οποίο θα δώσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας σε άνεργους νέους και όθηση στην οικονομία. Και όλα αυτά
ενώ η κυβέρνηση δεν προχωρεί στην επαναπροκήρυξη του έργου με νέους όρους προσφορών. Είναι φανερό ότι δυστυχώς την ανικανότητα, την ανευθυνότητα, την έλλειψη συντονισμού και την προχειρότητα της κυβέρνησης σε τόσο σοβαρά ζητήματα όπως όλα τα πιο πάνω, τελικά την πληρώνουν οι πολίτες και ο τόπος γενικότερα.